ένας ωκεανός γνώσεων. Με το που γίνεται το κλικ, μπαίνεις μέσα και ξεκινάς το κολύμπι. Και δεν παίζει ρόλο πόσο καλός κολυμπητής είσαι. Ανάλογα σε οδηγούν τα κύματα. Είχα πληκτρολογήσει τη λέξη Ζαλονίκη, όπως προφέρεται στα ουγγρικά. Οπότε, μετά από ώρες περιπλάνησης, φτάσαμε στα Εθνικά Αρχεία Ουγγαρίας. Ένα δέος. Έβλεπες μπροστά σου κάτι που ήταν άγνωστο για πάνω από 150 χρόνια. Δηλαδή, μέχρι τότε υπήρχαν απλές αναφορές για το πώς ήταν το τείχος, πώς είχε γκρεμιστεί και τα λοιπά, όλη αυτή η ιστορία, η εξέλιξή του. Οπότε βλέποντας και αντικρίζοντας αυτή την εικόνα, αισθανόσουν ένα δέος, έτσι, κάτι, ένα απερίγραπτο. Η στιγμή ήταν μοναδική. Έχουμε πιστεί πλέον ότι είναι Θεσσαλονίκη, ναι. Και τώρα φτάνει η στιγμή της ανάδειξης και της παρουσίασης στο κοινό. 23 Σεπτεμβρίου ανεβάζουμε τη φωτογραφία και μέσα σε λίγες ώρες γίνεται ο κακός χαμός, θα λέγαμε. Τα σχόλια πέφτουν σωριδών, δεν μπορείς να ανταποκριθείς από παντού, η επιστημονική κοινότητα. Άλλοι εκφράζονται θετικά, άλλοι αρνητικά, άλλοι αδυνατούν να πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Όπως καταλαβαίνετε, παρόμοια φωτογραφία της πόλης δεν υπήρχε. Η ομάδα Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2008 από τον Ιαν Κίχο. Ο Ιαν Κίχο είναι Ιρλανδός, ο οποίος βρέθηκε εκείνα τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τελείως τυχαία αντίκρισε μια φωτογραφία της Θεσσαλονίκης, της περιοχής της Καμάρας. Του έκανε εντύπωση αυτό που εικόνιζε η φωτογραφία, μια πόλη τελείως διαφορετική, και αυτό ήταν το έναυσμα για να γεννηθεί στον ίδιο το ενδιαφέρον για την παλιά Θεσσαλονίκη και να ιδρύσει στο Facebook αυτή την ομάδα. Το Facebook υποθέτουμε ότι διαλέχτηκε για λόγους αναγνωρισιμότητας, γιατί είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει πολλές δυνατότητες. Θεωρούμε ότι ούτε ο ίδιος ο ιδρυτής της ομάδας, ο οποίος δεν συμμετέχει πια στις δράσεις της, μπορούσε να προβλέψει την έκταση και το περιεχόμενο που έχει αποκτήσει αυτή η ομάδα, η οποία σήμερα, την ώρα που μιλάμε, έχει 82.000 μέλη. Στην ομάδα διαχείρισης είμαστε όλοι εραστές της ιστορίας, της φωτογραφίας της πόλης. Δεν έχουμε επαγγελματικό σύνδεσμο, ας πούμε, με όλα αυτά που γίνεται. Είναι αμοιβώς ερασιτεχνική η ενασχόλησή μας. Ο καθένας έχει τις επαγγελματικές του ασχολίες και στον ελεύθερο χρόνο του, στον βαθμό που μπορεί, ασχολείται με το θέμα της ομάδας, των φωτογραφιών, της έρευνας, της διαχείρισης κλπ. Η συλλογικότητα και στην λήψη των αποφάσεων και στις δράσεις και στην υλοποίηση είναι ένα στόχο από τον οποίο δεν υποχωρούμε. Εκεί είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει να μας φέρει μέχρι εδώ. Συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά πραγματοποιούμε, στα πλαίσια που ο καθένας μας μπορεί να διαθέσει από το υστέρημα του προσωπικού του χρόνου, γιατί είμαστε ερασιτέχνες. Και το γεγονός ότι είμαστε ερασιτέχνες είναι αυτό που επίσης μας χαρακτηρίζει και το οποίο βάζει την τελική πινελιά σε ό,τι κάνουμε.
έχουμε κάνει ως τώρα 5 περιηγήσεις στην πόλη. Η τελευταία έγινε πριν από 2 περίπου εβδομάδες στο δυτικό τμήμα της Άνω-Πόλης, όπου περιηγηθήκαμε με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό φίλων της ομάδας, δείχνοντας ουσιαστικά με τη βοήθεια και των παλιών φωτογραφιών τα σημάδια του παρελθόντος στο σημερινό χώρο και την αλλαγή του, και ουσιαστικά κάναμε μια πολύ ευχάριστη βόλτα. Στρατιωτικός διοικητής επί Μωάμεθ του Πορθητή, μεγάλος βεζίρης και μετά διοικητής της Θεσσαλονίκης. Πάνω από τη διάδοση είναι ένα γωνιακό πάρκι και εκεί είναι το πίσω μέρος. Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, έτσι όπως είστε, λίγοι, περάστε, έχει μια σκαλίτσα στο βάθος, θα σας πάει ο Λέσχης. Όλοι φωτογράφησαν από εδώ γιατί η ανηφόρα προσφέρει έτσι μια πάρα πολύ καλή θέση του μνημείου. Πραγματοποιήσει μια πολύ καλή έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες ενός Γάλλου φωτογράφου, του Ζωζέφ Μπιγκασού, 1916, οι οποίες μας παραχωρήθηκαν από τον εγγονό του, η δυνατότητα να γίνει η έκθεση. Η έκθεση έγινε το 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο της ΕΣΥΕΜΘ, και μετά από αυτό συμμετείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες, σε κάποιες εκδηλώσεις του, σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο στην Αρχαία Αγορά, όπου ετοιμάσαμε κάποια βιντεάκια τα οποία παρουσιάστηκαν με την αιγίδα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε μια δική τους εκδήλωση. Που αφορά στο Οθωμανικό και στο Εβραϊκό παρελθόν της. Κομμάτι το οποίο είχε αποκριβεί, αποσιωπηθεί και κατόπιν τούτου είχε περιπέσει σε λήθη. Τα θέματα αυτά προκύπτουν πάντα βάσει του φωτογραφικού υλικού που προβάλλεται στην ομάδα. Αυτό είναι που δίνει το έναυσμα για να αναδειχθούν αυτές οι ιστορίες, να εξελιχθούν οι συζητήσεις, να δοθούν μαρτυρίες και μνήμες ανθρώπων που ενδεχομένως κάποια από αυτά τα έζησαν. Έχουμε στην ομάδα και ερευνητές, πανεπιστημιακούς κλπ. Που και αυτοί από την δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους εικόνα. Οπότε υπάρχει πάντα ένας συγκερασμός όλων αυτών των πλευρών, των μαρτυριών, της επιστημονικής προσέγγισης, και δίνει μια πολύ καλή, συμπληρώνονται οι ψηφίδες ώστε να δοθεί μια συνολική εικόνα του κάθε θέματος κάθε φορά που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα του φωτογραφικού υλικού που έχει διάφοροι φορείς παρακολουθούν την ομάδα, περιμένουν μάλιστα αυτή την ομάδα καινούργια στοιχεία και ζητούν και την βοήθειά μας μερικές φορές. Και ιδρύματα, μουσεία, πανεπιστήμια, διάφοροι ερευνητές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουμε πολλές επαφές που μας ζητούν από το εξωτερικό να τους δώσουμε στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη. Είναι και για τις φωτογραφίες και ιστορικά στοιχεία όσο μπορούμε να τους δώσουμε.
Ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ προνομιακή στιγμή. Τα μέσα δικτύωσης, το ίντερνετ, το διαδίκτυο γενικά και το γενικότερο άνοιγμα που υπάρχει και στο ίδιο το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή βοήθησε πάρα πολύ, ουσιαστικά έκανε δυνατή την ύπαρξη και της ομάδας αλλά και τροφοδότησε αυτό το ενδιαφέρον. Πριν από 15-20 χρόνια θα ήταν αδύνατον ακόμα και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ας πούμε, με πολλές διασυνδέσεις, με μεγάλα μέσα, να βρει περισσότερες από 1000 φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν προσέγγιζε πλήθος συλλεκτών. Ήταν πολύ δύσκολο. Σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν γίνει διαθέσιμα πάρα πολλά αρχεία, στην Ελλάδα πολύ λιγότερο δυστυχώς και σε πολύ μικρότερες ποιότητες και κλίμακες. Αλλά έχουν ανοίξει, ας πούμε, γαλλικά αρχεία από τον Πρώτο Παγκοσμίο Πολέμο. Τα αρχεία της Ουγγαρίας, τα αρχεία πολλών χωρών, ας πούμε το Αυτοκρατορικό Μουσείο, το Πολεμικό Μουσείο στην Αγγλία, ακόμα και μικρές ή μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στη Σουηδία, στο Χάι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Βανκούβερ, ακόμα και η βιβλιοθήκη της Τασμανίας, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες πηγές με χιλιάδες φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο και υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι προσωπικές των μελών, οι οποίοι τις αναρτούν στην ομάδα. Για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε τις φωτογραφίες, είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ιστορία. Όλα αυτά θέλουμε να αρχιοθετηθούν. Σιγά σιγά, λίγο εγώ, λίγο ένας, λίγο άλλος μέσα από την ομάδα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο. Δυστυχώς όμως η καθημερινή πληροφορία είναι τόσο μεγάλη που θέλουμε άτομα που να ασχοληθούν μόνο και μόνο με την ψηφιακή αρχαιοθέτηση. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη από την εποχή, ας πούμε, της αρχές του 20ου αιώνα, την τεράστια υποκατάσταση του πληθυσμού της, δηλαδή έχασε τις ρίζες της ως πόλη σε σχέση με τους κατοίκους της. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των σημερινών Θεσσαλονικαίων είναι απόγονοι Θεσσαλονικαίων όπως ζούσαν εδώ, ας πούμε, το 1910-12. Εγώ λέω ούτε 5%. Σε αντίθεση με παράδειγμα τους κατοίκους της Βέρειας, της Κοζάνης. Κάποιοι μας έχουν πει ότι η δουλειά αυτή δεν είναι σοβαρή ιδιαίτερα, ότι, εν πάση περιπτώσει, το διαδίκτυο δεν είναι πηγή αξιόπιστη, ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε τα επιστημονικά ηχέγγυα. Κάποιοι μας είπαν, ας πούμε, ότι διαφημίζεται τους ανύπαρκτους ακαδημαϊκούς σας τίτλους, ας πούμε, σαν να υπήρχαν, ας πούμε, κλπ. Θα ακούσεις τα πάντα. Τα παραβλέπουμε. Το ίντερνετ, από πολλές απόψεις, είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, που είναι το μέλλον, υποχρεωτικά. Με όλες τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν τα επόμενα χρόνια, είναι το μέλλον. Κάνανε δίπλα, βάλανε ένα... κάποιος το έκανε υπαίθριο κρεοπωλείο. Μέσα από την ομάδα, από τον γκρουπάκι του Facebook, είδα πράγματα για τη γειτονιά μου που δεν τα ήξερα και δεν τα φανταζόμουν. Και η σημερινή περιήγηση μου έμαθε και καινούργια πράγματα. Σε στενά που περπάτησα, μεγάλωσα, έπαιξα ως παιδί και είδα πράγματα που δεν τα ξέρα ή που δεν τα είχα εντοπίσει και δεν μου λέγανε τίποτα. Παλιά γειτονιά όπως ήταν, μπορεί να δει κανείς από χαμηλότερα και θα το δούμε στην ουσία, απλώς δεν χρειάζεται να σταματήσουμε. Είναι το ίδιο το τζαμί, η είσοδός του. Ο μιναρές, ένα άλλο τεράστιο επίσης, φτελιά. Εδώ είχε βρύσει παλιά. Μετά στις βρύσεις συνήθως πάντα υπάρχει ένα γιγάντιο δέντρο. Θέλω να ανιχνεύσω μαζί της τα σημάδια και τα πατήματα χιλιάδων συμπολιτών μου που έζησαν αιώνες σε αυτή την πόλη. Να ανακαλύψουμε μνημεία και γωνίες και δρόμους, μερικές φορές και θελημένα και σκοπίμως παραμελημένα. Και επίσης είναι εξαιρετικές οι πυρηγίες που γίνονται μέσα στην πόλη. Είναι ένας τουρισμός μέσα στην πόλη που κανείς δεν τον οργανώνει. Πολύ λίγες ομάδες πια έχουν δημιουργηθεί και το κάνουν πια αυτό και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Με δύο λόγια θα μπορούσα να το πω κρυμμένη θησαυρή της ιστορίας της πόλης.
αρχίζει η πόλη και γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι, να το πω έτσι. Το παιχνίδι με την πολύ καλή έννοια. Την έννοια της εξάσκησης, της εκπαίδευσης. Ένα παζλ το οποίο συμπληρώνεται αδιάκοπα. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε και 50 άνθρωποι σε 100 χρόνια, ας πούμε. Γιατί είναι απίστευτα πολύπλοκο. Αλλά συνεχώς ανακαλύπτεις ψηφίδες, οι οποίες οργανώνουν αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε μία γνώση. Διακινδυνεύσω να πω ένα ρητό, ένα απόσπασμα που είχα βρει σε ένα βιβλίο και μου άρεσε πολύ. Πρόοδο έχουμε όταν οι συνηθισμένοι άνθρωποι μιας γενιάς μπορούν να λύσουν με ευκολία προβλήματα μπροστά στα οποία σκόνταψαν οι γίγαντες της προηγούμενης.